Από τους προλαλήσαντες ακούστηκαν μέχρι τώρα διαφωνίες σε τεχνικά θέματα, διαφωνίες σε οικονομικά θέματα. Δεν ακούστηκε η παραμικρή διαφοροποίηση σε πολιτικό επίπεδο. Παράδοξο, όχι. Και κάτι μου λέει ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση μέχρι να τελειώσει, σε πολιτικό επίπεδο μέχρι να τελειώσει αυτή η συνεδρίαση. Γιατί το πολιτικό κριτήριο που θα διαφοροποιούσε από τις θέσεις της κυβέρνησης μία τοποθέτηση είναι μία και μοναδική, αν θέλετε, η κύρια. Και αυτή είναι η αποδοχή, η παραδοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ενταγμένων μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι το οποίο απουσιάζει από τη σημερινή συζήτηση της προμήθειας των αεροσκαφών Ραφάλ. Είναι εδώ, έχει βάλει τη σφραγίδα του, έχει βάλει τις προδιαγραφές του, έχει επέμβει στην τυποποίηση όπως επεμβαίνει σε κάθε απόφαση που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Το κρατάμε, αυτό θα τοποθετηθώ και στη συνέχεια. Μπαίνω στο κυρίως θέμα της σημερινής συζήτησης. Τη συμφωνία που συζητάμε σήμερα δεν μπορεί κανείς να τη δει ξεκομμένη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Οι εξελίξεις αυτές στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο είναι πλέον ραγδαίες. Χαρακτηρίζονται ως σταθμό στην πορεία των σχέσεων των αραβικών κρατών. Επιδρούν καταλυτικά και στην εξέλιξη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε παγκόσμιες δυνάμεις όπως η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα, αλλά και στις αντίστοιχες περιφερειακές όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Ιράν. Το θερμόμετρο στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, που αποτελεί διαχρονικά θέατρο σύγκρουσης ισχυρών μονοπωλιακών συμφερόντων, δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα. Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να δώσει εντολή παραμονής στο αεροπλανοφόρο Νίμιτς στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, η απειλητική παρουσία στην ίδια περιοχή του πυρηνικού υποβρυχίου Τζόρτζια, η τορπιλάκατη και οι πρόσφατες πτήσεις των βομβαρδιστικών τύπου B-52 αποτελούν αντικειμενικά στοιχεία κλιμάκωσης της αμερικανονατοϊκής επιθετικότητας με τις κάνες στραμμένες προς το Ιράν. Οι συμφωνίες αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη του κόλπου, όπως και ανάμεσα στο Κατάρ και τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιν, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κράτη που συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ και ενισχύουν την προβολή ισχύως του στην περιοχή, αλλά και η υπογραφή συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων Σουδάν-Ισραήλ ολοκληρώνουν το παζλ των επικίνδυνων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Το κλειδί για να κατανοηθούν καλύτερα αυτές οι εξελίξεις βρίσκεται στους σχεδιασμούς της Κίνας που απειλεί άμεσα πλέον την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα αλλά και ο ενισχυμένος ρόλος της Ρωσίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς αμερικανονατοϊκής έμπνευσης και υλοποίησης επιζητεί αναβαθμισμένο ρόλο και η αστική τάξη της Ελλάδας με όχημα την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί η ανάπτυξη των οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων των ελληνικών κυβερνήσεων με το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου. Ενδεικτικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η προετοιμασία της κυβέρνησης να στείλει συστοιχεία πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία με αντίστοιχο πολυμελές προσωπικό, με παράλληλη σημαντική αύξηση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων των δύο χωρών. Η υπογραφή συμφωνίας οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Η προοπτική αυτής της συμφωνίας είναι να εξελιχθεί σε ένα πολυμερές σχήμα απαρτιζόμενο και από άλλα κράτη της περιοχής φτάνοντας ακόμη και μέχρι την Ινδία. Ακόμη πιο πρόσφατη είναι η υλοποίηση αμυντικής συμφωνίας ύψους 1 δισεκατομμυρίων
1,680 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Συμφωνία που μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα, όπου στο μέλλον θα εκπαιδεύεται και προσωπικό από τα κράτη του κόλπου, ενισχύοντας το κοινό επιχειρησιακό βηματισμό που επιδιώκουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ για τους συμμάχους τους στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του ελληνικού πολεμικού ναυτικού σε νέα πολυεθνική δύναμη στον κόλπο, με πρόσχημα την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας που θα λειτουργεί και ως δαμόκλειο σπάθη εναντίον του Ιράν. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται αναβαθμιζόμενη σταθερά η μετατροπή ολόκληρης της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανών ατοικών, αλλά και σε προκεχωρημένο αγκυροβόλιο του Αμερικανικού έκτου στόλου, με την ενσωμάτωση βασικών υποδομών, λιμάνια, ναυπηγεία κτλ. Στον δολοφονικό σχεδιασμό του με ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτήν την θετικότητα. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, βιώνουν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο πλαίσιο των αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβαίνουν τη στιγμή που η πορεία φτωχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων ακουμπά πρωτόγνωρα επίπεδα με ένα σύστημα υγείας που ήδη πριν το ξέσπασμα της επιδημίας δεν ανταποκρινόταν ούτε καν οριακά στις τρέχουσες ανάγκες, επιπλέον αποκάλυπτε περίτρανα ως κατ' εξακολούθηση κοινωνικά ανεύθυνος και δολοφόνος όλους όσους έφτασαν αυτό το σύστημα υγείας σε αυτή την κατάσταση επικαλούμενη τι? Κρατικές οικονομικές δυσχέρειες. Όμως φαίνεται ότι χρήματα βρέθηκαν και μάλιστα πολλά. Μοιράστηκαν σε τράπεζες, μοιράστηκαν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν διατέθηκε όμως ούτε σέντς για την κάλυψη ζωτικών για το λαό κοινωνικών δαπανών. Με τις ευλογίες κυβέρνησης και αστικών κομμάτων άρχισαν να κυριαρχούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τσιτάτα του τύπου «Αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε στην άμυνα για να έχουμε πατρίδα» ή «Κοστίζει πολλά αυτή η ιστορία, αλλά δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς». Όλα αυτά έχουν στόχο. Είναι η ύπουλη και κατευθυνόμενη παραπλάνηση του χυμαζόμενου μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης λαού. Αυτό ακριβώς το μηντιακό μασάζ στοχεύει στον εγκλωβισμό και στην εξαχρίωση και της ελάχιστης υπόνοιας διεκδίκησης μπροστά στα δήθεν χειρότερα που επιφυλάσσει η κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσον αφορά την αγορά των Ραφάλ, έχουμε μεγάλη εμπειρία του τι σημαίνει το κυνήγι των εξοπλισμών. Είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος και αρχή. Είναι γνωστή η λογική. Σήμερα μια χώρα υλοποιεί ένα τεράστιο και προφανώς πανάκριβο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Αύριο ο δυνητικός αντίπαλός της το αχρηστεύει αγοράζοντας κάτι πιο σύγχρονο, πιο εξελιγμένο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια τρύπα στο νερό, που λέει ο λαός. Αυτός ο κύκλος όμως αενάως συνεχίζεται. Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία? Πρώτα οι βιομηχανίες παραγωγής πολεμικού υλικού θησαυρίζουν στην κυριολεξία. Στην περίπτωση όμως της χώρας μας υπάρχει κι άλλος κερδισμένος. Είναι η υλικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Βλέπει με ανίποτη χαρά και ικανοποίηση την νοτιοανατολική της πτέρυγα να γιγαντώνεται εξοπλιστικά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρώτο και κύριο μέλημα του ΝΑΤΟ είναι η με κάθε τρόπο ισχυροποίησή του στο πλαίσιο περικύκλωσης και απομόνωσης της Ρωσίας και της αντιμετώπισης της ραγδαίας ανόδου της Κίνας. Το αντικείμενο των εξοπλισμών τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας είναι γνωστό ότι καταμετράται αυτόματα και προστίθεται στη συνολική επιχειρησιακή ισχύ του ΝΑΤΟ. Στις παρούσες συνδίκες αυτή η προστιθέμενη ισχύς είναι τεράστια. Είναι αεροπλάνα, είναι καράβια, είναι μίνι αεροπλανοφόρα από την πλευρά της Τουρκίας, είναι σμήνι
από drones, είναι πυραυλικά συστήματα, είναι τορπίλες, είναι και τελειωμό δεν έχει αυτός ο κατάλογος. Το σημαντικότερο, μιλάω και για την Ελλάδα και για την Τουρκία, βλέποντάς την συνολικά σαν παράγοντα αύξησης ισχύως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτή η ισχυροποίηση δεν κοστίζει ούτε ένα σέντς στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που τα συμφέροντά τους στηρίζει η υλικοσυμμαχία. Ας είναι καλά τα κορόιδα, οι λαοί που εξαπατώμενοι από τις κυβερνήσεις τους πληρώνουν τις νατοϊκές επιχειρήσεις. Επομένως, δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί. Ο αντίλογος που εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να είναι σεβαστός. Εκφράζει την τεράστια αγωνία μεγάλου μέρους του λαού μας, πολλαπλάσιο του εκλογικού του αποτελέσματος και του εκλογικού του ποσοστού. Εκφράζει ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι αντί ο ιδρώτας τους να μετουσιώνεται σε ασπίδα αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά ισχυροποιεί τις πολεμικές μηχανές του ΝΑΤΟ, αυτού δηλαδή που με τη στάση του σιγοντάρει και αποθρασύνει την τουρκική επιθετικότητα. Γνωρίζετε πολύ καλά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Στόλτεμπεργκ. Χαρακτηριστικά, πριν λίγες ημέρες, αρχές του Γενάρη, το ΝΑΤΟ ανέθεσε για το 2021 στην Τουρκία την ηγεσία της δύναμης ταχείας αντίδρασης που διαθέτει. Της ανέθεσε δηλαδή τη διοίκηση γύρω στις 6.500 στρατιωτών, ειδικά εκπαιδευμένων στρατιωτών του ΝΑΤΟ. Οι ευθύνες των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων αλλά και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων για όλα αυτά είναι τεράστιες. Και για να μην λέμε λόγια του αέρα, ας αναρωτηθεί ο καθένας γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τα πανάκριβα αεροσκάφη F-16 ή τα Μιράζ για να αστυνομεύουν τους βαλκανικούς ουρανούς. Γιατί σπαταλά σημαντικό μέρος από το πεπερασμένο όριο ζωής τους σε αποστολές εκτός συνόρων. Γιατί σπαταλά τον ιδρώτα του Έλληνα εργαζόμενου χρηματοδοτώντας αυτές τις αποστολές. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα συνοψίζονται σε μία και μοναδική. Απλά γιατί είναι νατοϊκή εντολή. Είναι εντολή απαγόρευσης της εναέριας εισόδου της Ρωσίας στους βαλκανικούς ουρανούς. Η κυβέρνηση εμπλέκει τις ένοπλες δυνάμεις σε αποστολές που καμιά απολύτως σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που εναγωνίως και με κάθε θυσία η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κρύψει από το λαό. Αυτό ακριβώς είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθούν και τα φρεσκοαγορασμένα, όχι όμως και τόσο νέα, αεροσκάφη τα Ραφάλ. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε σχέση με την επαγγελόμενη ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την ισχύ και των πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ, θα το πω λαϊκά, είναι ότι θα πάει στράφη. Θα πάει στράφη γιατί είναι αβάσιμη και παραπλανητική η εξαγγελία της κυβέρνησης ότι μέσω αυτών των αεροσκαφών θα υπάρξει απόλυτη θωράκιση των ελληνικών ουρανών. Και αυτό γιατί και αυτή η εξοπλιστική προμήθεια σε σημαντικό βαθμό είναι υποταγμένη σε ξένα με την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Δεν ενδιαφέρουν το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα σύνορά μας. Ακούστηκαν μέχρι τώρα εκφράσεις εθνική ομοψυχία, εθνικό απαιτητό, εθνική συνεννόηση και πολλές άλλες παρόμοιες εκφράσεις. Ουσιαστικά, τι ζητούσαν όλοι όσοι εξέφρασαν αυτές τις έννοιες. Ζητούν ομοψυχία στην πολιτική εμπλοκής της χώρας μας στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Ζητούν ομοψυχία στις αποστολές στρατευμάτων εκτός συνόρων. Ζητούν ομοψυχία
και συνένεση στη μετατροπή της χώρας μας σε υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Όμως δεν ζητούν κατά βάση νομοψυχία. Ζητούν υποταγή στα κελεύσματα της αστικής τάξης της χώρας μας, τα συμφέροντα της οποίας η ελληνική κυβέρνηση υπηρετεί. Κατόπιν αυτών, με απόλυτη ευθύνη απέναντι στο λαό μας και στις προσδοκίες του, στους εργαζόμενους που με τον ιδρώτα τους η κυβέρνηση χρηματοδοτεί αυτά τα όπλα, στις γενιές που έρχονται, αλλά και στις απειλές που δέχεται η χώρα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με θέση ευθύνης απέναντι σε όλα αυτά καταψηφίζει αυτή την προμήθεια. Ευχαριστώ.